Ξεκάθαρη τη στάση του για την πώληση των F-16 στην Τουρκία έκανε ο πρόεδρο τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τη Γερουσία, Ρόμπερτ Μενέντε, μετά την απομάκρυνση των δύο τροπολογιών που επέβαλαν προποθέσει στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών, τονίζοντα πω δεν θα εγκρίνει καμία πώληση όσο η Τουρκία και ο Ερντογάν συνεχίζουν την επιθετική εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Οι ελόγοτροπολογίε είχαν κατατεθεί από του γερουσιαστέ Μενέντε και Κρι Βαν Χόλεν, ...το νομοσχέδιο τη Γερουσία για τον αμυντικό προπολογισμό των ΗΠΑ. Ωστόσο, η αντίστοιχη τροπολογία που είχε καταδεθεί από τον βουλευτή Κρι Πάπα στο νομοσχέδιο τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη υπερψηφιστεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τελικό κείμενο του αμυντικού προπολογισμού θα διαμορφωθεί μέσα από διαπραγματεύσει που θα γίνουν μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων μετά το πέρα των μεσοπρόθεσμων εκλογών. Οι τροπολογίε αποτελούν μόνο ένα από τα διαθέσιμα η συμμεργαλία για τη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός γερουσιαστή κατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπολογία εκείνο επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντική σύμβαση για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16.